Η εποχή που τα τζάκια και οι ξυλόσομπες ανάβουν και πάλι στα σπίτια φτάνει και σε κάποιες περιοχές το άναμα έχει ήδη ξεκινήσει. Κάθε χρόνο ιδιαίτερα στα τέλη του φθινοπόρου με αρχή του χειμώνα ξεσπούν ωστόσο φωτιές επειδή οι καμινάδες δεν έχουν καθαριστεί όπως θα έπρεπε πριν ανάψει κάποιος το τζάκι του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις και να επεμβαίνει για να προλάβει τα χειρότερα. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνει και ο διοικητής της υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το ζήτημα αυτό. Συνήθως έχουμε τέλειο Οκτωβρίου με Νοέμβρη παρουσιάζονται κάποιες φωτιές καμινάδε. καμινάδες. Συνήθως είναι επειδή δεν είναι καθαρισμένες, είναι εγκατελειμμένες ή δεν τις χρησιμοποιούσαν για καιρό και φάσαν να χρησιμοποιήσουν. Και καλό είναι και ειδικά για τα τζάκι, πριν ξεκινήσει να χρησιμοποιείται, να παίρνει κάποιο συνεργείο ή να το, ο ίδιος να το καθαρίζει, να φεύγει εθάλαι από μέσα και να είναι σίγουρος να μπορεί να το βάλει φωτιά. Γιατί δυστυχώς έχουν πάρα, πολλά, πάρω πολύ αυτό το φαινόμενο τέλειο Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου να χρησιμοποιούν το τζάκι, τις όπες και οι καμινάδες να είναι και να δημιουργείται πυρκαγιά στην Καμινάδα από την Εθάλη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στους καυστήρες, επισημαίνει ο διοικητής Κωνσταντίνος Οκουλωμάτης. Πολλές φορές, κατά τους μήνες, γίνεται φωλεοποίηση διάφορα πουλιά στις Καμινάδες και με το πρώτο άνομα παίρνουν φωτιές. Και γι' αυτό θέλουμε την προσοχή του κόσμου. Όπως και για τους καυστήρες. Πολλές φορές και με τα χρόνια τους καυστήρες και, και εκεί η καμινάδα δεν καθαρίζεται ποτέ. Και με το, το άνομα έχουν κάποιο συμβάν. Παράλληλα, ο κ. Κουκουλωμάτη υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδο δεν έχει λήξει. Ολοκληρώνεται στι 31 Οκτωβρίου και μέχρι τότε δεν θα πρέπει οι πολίτε να προχωρούν σε καύση ξερών χόρτων. Πρόσφατα, μάλιστα, υπήρξε και ανάλογο συμβάν με πυρκαγιά στι σφαίρε. Όχι, δεν πρέπει ούτε να γίνει καύση ξερών χόρτων, ούτε να μαζεύει απορρίμματα ή διάφορα πράγματα να τα καίει. Η αντιπυρική. Περίοδος Τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Μετά, μόνο εφόσον συγκεντρώσει τα ξηρά χόρτα ή και τα μαζέψει και, τα... και έχει και νερό δίπλα, μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι τελειώσει την πυρική και απογορεύεται η και γενικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το θέμα. Γιατί δυστυχώ είχαμε κάποια συμβάντα τι τελευταίε μέρε που πήγαν να βάλουν να καούν ξηρά χόρτα και λόγω ανέμου γύρισε ο αέρα και καταστράφηκαν κάποια άλλα πράγματα και δυστυχώς και έπαινε υπηρεσία αλλά και κόπη και πρόστιμο. Κόπη και πρόστιμο γι' αυτό το λόγο, δεν, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.